Λίγο μετά τις 11 το πρωί της 5ης, 150 άτομα από την οργάνωση No Border Camp που έχουν κατασκηνώσει στην Πανεπιστημιούπολη οργάνωσαν πορεία με κατεύθυνση προς το Δημαρχείο. Εδώ πέταξαν κόκκινες μπογιές στους τοίχους, έγραψαν συνθήματα και εισέβαλαν στο εσωτερικό χώρο των γραφείων της νέας γενιάς, καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε μπροστά τους. Γυαλιά καρφιά τα έκαναν ομάδα αλληλέγγυων από τη Γερμανία και την Ισπανία που έχουν κατασκηνώσει τις τελευταίες ημέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ευνηδιάζοντας τις αστυνομικές αρχές της πόλης, καθώς φτάνοντας στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, πέταξαν πέτρες και μπογιές στους τοίχους και έσπασαν υπόγεια γραφεία. Είδα μια μεγάλη ομάδα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν όλοι με κουκούλες και γράφανε συνθήματα στους τοίχους και πετούσαν πέτρες και αντικείμενα στο Δημαρχείο. Ταυτόχρονα η κατάσταση άρχισε να γίνεται άσχημη και μέσα στο χώρο τον εργασιακό, στα γραφεία, με πράγματα τα οποία ακούγονταν να πέφτουν, να σπάνε και μια συνολική κατάσταση μάλλον άσχημη. Από την πλευρά της η ελληνική αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα συλλήψεις. Η Θεσσαλονίκη έχει δείξει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, είναι μια πολύ φιλόξενη πόλη. Υποδέχθηκε τους πρόσφυγες και τους κυνηγημένους κάθε είδους με πολύ μεγάλη αγάπη. Το έχει αποδείξει αυτό. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω σε τι ωφελεί αυτή η κατάσταση και αυτές οι ενέργειες. Ενώ λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ομάδα περίπου 250 αλληλέγγυων της οργάνωσης No Border Camp επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία με κατεύθυνση προς την Ιδωμένη.